Καλησπέρα σας από το κλειστό Γιώργιος Μελισσινός της Χατζιανής. Είναι το παιχνίδι ανάμεσα στα Σούρμενα Bulls, στους Σούρμενα Bulls καλύτερα, απέναντι στους Cavaliers. Ήδη έχουμε πρώτο φάουλ στο παιχνίδι. Οι Σούρμενα Bulls είναι με τα άσπρα. Να πούμε ότι ξεκίνησε ο Λεμονής, ο Καλαμπόκας, ο Νάνος, ο Μερτής και ο Λάζαρης. Από την άλλη μεριά οι Cavaliers παίζουν με τον λογοθέτη και τον Ριανταφύλου στους ψηλούς, τη Δύο Αντωνόπουλου, ο Παναγιώτης και ο Σταύρος στα γκάρτ, σύν τον Κορόμιλο. Το παιχνίδι είναι για τον δεύτερο γύρο του Atlas Cup, στους 64 δηλαδή είμαστε. Ο νικητής θα περάσει στους 32, στο τρίτο γύρο, είναι νοκάουτ το παιχνίδι. Και τώρα οι Cavaliers είναι στην επίθεση με τον Παναγιώτη Αντωνόπουλο να παίρνει το screen. Σε ένα δύο σκουπίδι Ανταφύλου, τον βρίσκει, καλάθι, το πρώτο στο παιχνίδι. Ο Ανταφύλου βάζει μπροστά στους Cavaliers με 2-0. Εδώ έχουμε μια δίδυση και ένα φλότερ άστοχο, επιθετικό rebound όμως από τον ίδιο τον Νάνο, στο τριών πόντων άστοχο από τον Λεμονή. Ήταν μπάλα βγαίνει έξω, αλλά οι Bulls έχουν την κατοχή. Επαναφορά από την baseline, μπάλα πηγαίνει στον Λάζαρη, έξω στον Λεμονή, στην περιφέρεια τώρα. Προσποίηση και φυλάει τελικά, έχουμε στο τριών πόντων από 45 μήνες άστοχο. Λάζαρη είναι όχι το rebound για τους Bulls, ο Νάνος το πήρε. Τροποδοτεί τον Λάζαρη στο ζωγραφιστό, κλείνεται από δύο, βγάζει έξω. Μετά την μπάλα ο Μερτής στη λήξη της επίθεσης στο τρίποντο, άστοχα απλά από τον Νάνο, αυτός έχουμε εξαιρετικό ειδόν και καλά του, και πέτσι ο Λεμονής. 2-2, ισοφάριση για τους Σούρμενα Bulls. Και τώρα η Cavalier τον Καλαμπόκα, πάντα του δεν πέρασε. Κάμε deflection από τον Νάνο που έβγαλε την μπάλα εκτός. Από την baseline θα επαναφέρει ο Κορόμιλος. Ο Κορόμιλος είναι το 15, τον Cavalier, συγγνώμη. Γενικό ρημάνο λογοθέτης τώρα, από κοντά το καλάθι. Πολύ έμπειρος παίκτης βέβαια, μεγάλη καριέρα στο επαγγελματικό μπάσκετ. 4-2, ο Βαγγέλης λογοθέτης δίνει το προβάδισμα στους Cavaliers. Και τώρα τα Σούρμενα στην επίθεση με τον Νάνο. Θα δώσει στο πλάι τον Μερτή Λεμονή. Περνάει στον Ψηλό. Κοστάρει ωραία, γυρίζει ο Ευθύ, αλλά σωθεί ο Καλαμπόκας. Πάω στη συνέχεια, με το οποίο χρειάζεται ο Νάνο. Θα κάνω επαναφορά τώρα οι Cavaliers με τον Σταύρο Αντωνόπουλο να αφήνει στον Παναγιώτη Αντωνόπουλο, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα. Παναγιώτης Αντωνόπουλος. Περιμένει μια κίνηση από τους παιδιούς για να βγει το σύστημα. Έχετε ο Τριανταφύλου. Παίρνει την μπάλα, πηγαίνει κοντά στο καλάθι. Πολύ ωραία κίνηση. Αρκετά έντονος ο Τριανταφύλου, ποιοτικός παίκτης. 6-2 το προβάδισμα για τους Cavaliers. Τώρα τα Σούρμενα στην επίθεση με τον Νάνο. Βγάζει μπάλα έξω στον Μερτή. Λεμονή παίρνει το τρίποντο. Αστοχή. Το rebound είναι από τον Κορόμιλο, ο οποίος αφήνει τον Σταύρο Αντωνόπουλο. Και τώρα Τριανταφύλου. Πάει προς τα μέσα. Κλείνεται τελικά όμως βρίσκει ο τρόπο να σηκωθεί, να γυρίσει, να πετύχει το καλάθι, να πάρει και το φάουλ. Γκολ φάουλ λοιπόν από τον Τριανταφύλου που φτάνει στους 6 πόντους και δίνει προβάδισμα 6 πόντων στην ομάδα του. 8-2 μπροστά οι Cavaliers. Η βολή τώρα συμπληρωματική από τον Τριανταφύλου είναι έξω. Το rebound το μαζεύει ψηλά ο Λάζαρης. Και τώρα Λεμονή για τα Σούρμενα. Είναι μια περίτεχνη ενέργεια, κλικτικό καλάθι από τον Λεμονή. Φοβερό. 4 πόντι του, μια φάση για highlight. 8-4 μείωσαν οι Σούρμενα Bulls. Yeah.
τίποτα στον λόγο τσέκι είναι άστοχο. Τώρα καθόλου με ένα τρεπίδεση. Γυρίζει εδώ ο ψηλός. Δεν του κάνει παρά το πατήρι ο Λάζαρης. Ήταν ένα σκορά με δεύτερο φάσιλα, σκοράνε τα σούμενα. Ο Νάνος με σκόρε. 8-6 μειώνουν οι Τρούμενα Μπούλς. Πάω κερδισμένο από το Λεμονί πάνω στον Παναγιώτα Τονόπουλο. Τριανταφύλου κάθεται στον πάγκο και μπαίνει ο Τσιόμος για τους Καβαλίες. Απ' την άλλη μεριά έχουμε αλλαγή και για τα Στρούμενα. Κάθεται στον πάγκο ο Μερτής στη θέση του Ταξιαρχόπουλος. Παναφορά τώρα τον Σταύρο Αντωνόπουλο στο λογοθέτη. Στο γραφιστό ο Τσιόμος ανάμεσα σε δύο λάθος λέγει ο Λεμονής. Λεμονής πάει προς τα μέσα, κλείνεται. Ταξιαρχόπουλος προσφύγει τελικά. Πάει στο Λεμονή ανάμεσα σε τρεις. Εδώ προσφύγει από τον Νάνο. Αλλίως είχαμε από τον Πορόμιλο. Και τώρα Καβαλιές με τον Παναγιώτη Αντωνόπουλο. Ποιος θα βρει τον Τσιόμο. Ενιά στο λογοθέτη, ανάμεσα σε τρεις. Ψάχνει την καλύτερη επιλογή, βγάζει τον Τσιόμο. Τώρα ο Κορόμιλος από το ύψος της βολής εύστοχη. Ήταν λίγο τυχερός εδώ, αλλά βέβαια δεν τον πειράζει αυτό. Μας έχει και έβαλε το καλάθι. 16 μπροστά η Καβαλίες. Λεμονής στο λαπέντο σου τριών πόντων μέσα από τον Λεμονή. Ο οποίος φτάνει στους 7 πόντους. Μειώνει στον πόντο λοιπόν οι Bulls, τα Στρούμενα. Και τώρα λογοθέτης περνάει στον Τσιόμο. Στο ζωγραφιστό, ανάμεσα σε τρεις. Λογοθέτης νέο τρίποντο. Άστοχο. Το rebound από τον Παξιαρχόπουλο. Λεμονής τώρα για τα Στρούμενα Bulls. Πάει εδώ στο καλάθι, κλείνεται ο Καλαμπόκας, τελικά κέρδισε το φάουλ. Από την baseline θα γίνει επαναφορά. Ο Λεμονής έχει πάρει θέση για να δώσει την μπάλα στους παίκτες του. Βγαίνει από τα screen και παίρνει την μπάλα ο Ταξιαρχόπουλος. Προσποίηση. Σούτ από τον Λάζαρη είναι άστοχο. Μάλιστα ο λογοθέτης. Έπεσε κιόλας στο παρκέ, έδωσε την μπάλα όμως στον Παναγιώτη Αντωνόπουλο, ο οποίος κατεβάζει περίπτωση μια τον Τσιόμο. Αλλαγή στα μαρκαρίσματα. Βγαίνει ο λογοθέτης ο τρίποντο. Τώρα Παναγιώτης Αντωνόπουλος για τρεις. Άστοχος. Το rebound είναι από τον Ταξιαρχόπουλο και ο Νάνος κατεβάζει την μπάλα για τους Bulls. Νάνος αλλάζει με τον Λάζαρη. Από το ύψος βολής μέσα είναι ο Λάζαρης, δίνει προβάδισμα στα Στρούμενα. 11-10 μπροστά οι Bulls. Μπάλα πηγαίνει κοντά στο καλάθι του Τσιόμο. Έξω στο λογοθέτη, νέο τρίποντο. Έξω, το rebound είναι από τον Ταξιαρχόπουλο. Τα Στρούμενα κάνουν το Λεμονί. Ωραία πάσα για τον Λάζαρη, προσποίηση. Μέχρι μέσα αυτό το σώμα στο Καλαμπόκα, μάζει στο λογοθέτη. Και τώρα ο Σταύρος Αντωνόπουλος. Ο Παναγιώτης Αντωνόπουλος τώρα σε οργανωμένη επίθεση. Παίρνει το screen. Βγάζει μπάλα στο λογοθέτη από εκεί στον Σταύρο Αντωνόπουλο που παίρνει το τρίποντο. Μέσα είναι από τον Σταύρο Αντωνόπουλο. Πρώτη του τρεις πόντους στο παιχνίδι. Οι Καβαλίες παίρνουν και πάλι το προβάδισμα. 13-11 προηγούνται. Και τώρα Λεμονής κατεβάζει μπάλα για τα Στρούμενα. Πάει από τα αριστερά, τον πιέζει ο Παναγιώτης Αντωνόπουλος, κρατάει την μπάλα όμως. Προσποίηση. Εξαιρετική ενέργεια. Δεν πετύχει το καλάθι όμως. Rebound από τον Κορόμιλο που κέρδισε το φάουλ. Πάλι με τον Κορόμιλο και ο Νάνο. Είδαμε το βολό τώρα από αυτό το φάουλ ο Κορόμιλος γιατί είναι συμπληρωμένα τα ομαδικά.
άστοχη η πρώτη βόλη του Κορόμπιλου. Τώρα η δεύτερη που θα εκτελέσει θα είναι μέσα. Ο Κορόμπιλος φτάνει στους 3 πόντους. 14-11 μπροστά οι Καβαλίες. Με καλαγή στο παιχνίδι. Και βλέπουμε και ο Σιαμίτρος με το 9 για τους Καβαλίες. Στη θέση του λογοθέτη. Κάνουμε συναλλαγή για τα σούρμενα. Με το 9 κυμπή ο Ζαμπούλης. Και με το 12 ο Μαύρος. Δύο αλλαγές. Έχω καλή στον πάγκο ο Καλαβόκας. Με το 5. Και ο Νάνος με το 7. Ναι, στις δύο είναι αλλαγές. Λεμονής για 3. Αστοχή, τελικό rebound από τον Λάζαρε, αλλά έχουμε φάουλ, δεν έχει λήξει η επίθεση. Έχει χρεωθεί με φάουλ η ομάδα του Καβαλίες. Ο Λεμονής θα κάνει τώρα την επαναφορά. Από την baseline. Μπαλά πηγαίνει στον Ζαμπούλη. Παίρνει το screen. Μένει ελεύθερο σουτάρι για 3. Αστοχή. Μαζεύει ο Τσιόμος. Το rebound για τους Καβαλίες. Και τώρα ο Παναγιώτης Αντωνόπουλος θα δώσει τον Σιαμέτρο. 9 για τον Τσιόμο. Έξω η μπάλα για 3 ο Σταύρος Αντωνόπουλος. Αστοχή. Μαζεύει ο Λιμονής. Τρέχει τώρα. Σε ανοιχτό γήπεδο. Είναι το πλάι. Στο Ζαμπούλη. Κάνει τις τρίπλες, δίνει στον Λάζαρη. Και τώρα γυρίζει παραλίγο να βάλει καλά και πάμε στο φάουλ. Ο Μαύρος για τα σούρμενα. Α, είναι χαμηλά για το φάουλ. Παναφορά από το Λεμονή λοιπόν. Πλέον είναι συμπληρωμένα ομαδικά και για τις δύο ομάδες. Με ταμπλό, άστοχος ο Μαύρος. Ο Κορόμιλος τώρα έδωσε τον Παναγιώτη Αντωνόπουλο. Τον οποίο τον περισσάρουν δύο πριν τις αγαπημένα. Ξαναπαίνει την μπαλά. Παναγιώτης Αντωνόπουλος. Είναι κοντά στους Αμήτρους. Περνάει από τα δεξιά, κάνει τον drive, αστοχή. Μάζεψε ο Ταξιαρχόπουλος. Τρέχει ο Λεμονής. Το σκέφτεται τελικά σουτάρι για 3. Μέσα είναι από τον Λεμονή, ο οποίος ισοπαρίζει. Έχει φτάσει στους 10 πόντους. 14-14. Επομένως, ακριβώς 20 δευτερόλεπτα για το τέλος του τελευταίου περίοδου. Μπάλα πηγαίνει στον Τσιόμο. Έξω στο Σταύρο Αντωνόπουλο, παίρνει το τρίποντο αυτός. Είναι άστοχος. Εξαιρετικό ρημάνο το Κορόμιλος, νέα επίθεση για τους Καβαλίες. Σιαμίτρος, Σιόμος, θα πάρει το τρίποντο. Αστοχή, μάχια τελμπάν, Σάβρος τον Κορόμιλος γυρίζει, Κορόμιλος. Αστοχή, τελικά έχουμε λήξει της πρώτης περίοδου, ισόπαλο το σκορ 14-14. Μόλις άρχισε το δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Τα σούρμενα, η σούρμενα Μπούλς είναι στην επίθεση. Με τον Μεστή να έχει την μπάλα. Έξω τώρα στον Ζαμπούλη. Ζαμπούλη ήταν τρίπλε, δίνει στο πλάι του τριών πόντων. Είναι άστοχο. Από τον Ταξιαρχόπουλο. Ωστόσο είχαμε φάουλ εκτός πάσης. Κερδισμένο για τα σούρμενα. Πολύ ωραία συνεργασία με αυτής. Ανάμεσα σε δύο δύσκολες φάτες αστόχης, αλλά είναι εκεί. Παίρνει το παιδικό ρημάντο Μαύρος και βάζει μπροστά τα σούρμενα με 16-14. Πρώτο καλάθι Μαύρου. Και τώρα η Παβαλή είναι στην επίθεση. Πάσα απέναντι στο Σιαμίτρο. Ανά το βολέα Παλαδίδα καταφέρνει. Βάζει και ο Ταξιαρχόπουλος και άφησε στον Μερτή. Ο Μερτής ο οποίος δεν βρίσκει εκνιδιασμό. Ταξιαρχόπουλος αφήνει στον Ζαμπούλη. Περνάει στον Μαύρο,
Ξανά έξω στον Ζαμπούλη, προσποίηση, κάνει το φλότερ, μέσα είναι ο Ζαμπούλης που θα γίνει και αυτό το πρώτο καλάθι. 18-14 το προβάδισμα. Και σε φάλλο δόση αμύτρος. Και τους καβαλίες. Η παναφορά από τον Σταύρο Αντωνόπουλο θα βρει τον Τσιόμο. Θέλει να γυρίσει. Δεν θα καταφέρνει. Δίκη άμυνα από τον Μαύρο. Και τώρα ο Ζαμπούλης στην επίθεση. Για τα φούρμενα. Βγαίνει και το μήνυμα είναι ο Ζησιμόπουλος που το έχει περάσει το παιχνίδι. Παίρνει εδώ την μπάλα κάτω καλά το Ζησιμόπουλος. Το σταμάτησε όμως ο Τσιόμος. Αποσκεί τη σωρά που επίσης έχει περάσει το παιχνίδι. Και βγάζει εξαιρετική ασίστ ο Αντιανούς και ο Αμύτρος είναι ο σκόρερ. Πρώτο το καλάθι του Αμύτρου, 18-16. Μειώνει στο καλάθι ο Καβαλίες. Φυσικά και ο Αποσκήτης είναι ο γνωστός. Ζωής. Εξαιρετικός παίξης, μεγάλη καλύτερα, 14-1. Εδώ έχουμε καλάθι από τον Ζαμπούλη. 4 πόντοι του, 20-16, τα στρούμενα ξανά στο συν 4. Πάλι που κέρδισε ο Παναγιώτης Αντωνόπουλος. Έχουμε και παρατηρήσεις από διευθές για τις διαμαρτυρίες των παιχτών. Την επόμενη φορά θα δει τεχνική ποινή, είπε ο Ρεφ. Παραφορά τον Παναγιώτη Αντωνόπουλο για τον Αποσκήτη. Βγάζει αυτός ελεύθερο τελείως τον Σταύρο Αντωνόπουλο. Κουστάρει για τρεις και είναι μέσα. Ο Σταύρος Αντωνόπουλος που έχει 6 πόντους. Μείωσε στον πόντο. 20-19. Ο Καβαλίρς του Λιβιάτα. Γίνει από τα σκριν ο Μερτής. Περνάει μέχρι μέσα. Δεν την έχουν καλά μου την μπάλα και βάζει το σιώμα. Πάσα ο Σταύρο Αντωνόπουλος στον Παναγιώτη Αντωνόπουλο. Πάει μέχρι μέσα. Με ταμπλό σκοράρει ο Παναγιώτης Αντωνόπουλος με πρώτο πρώτο το καλάθι στο παιχνίδι και οι Καβαλίες παίρνουν το προβάδισμα. 21-20. Μερική φορά για τα στρούμενα. Από το έξω της βολής παίρνει τον τζαμψούτ χαμηλό. Μαζί του ο Παναγιώτης Αντωνόπουλος. Πάσα την αγνή στο Σιαμίτρο. Ο Μερικής κάνει το deflection. Παραμένει στις παρασίες Καβαλίες. Από σκήτης μέχρι μέσα και δίνει το φάουλ. Θα πάει στη γραμμή των βολών. Ο Λεμονής επιστρέφει στη θέση του Μπερτή για τα στρούμενα. Δόθηκε τεχνική ποινή, όπως θέλει ο Ρεφ, στον πάγκο, στον Μπερτή για την αντίδρασή του. Συνεννοήθηκε η γραμματεία με τους διαιτητές. Ο Αποσκήτης ευσόξησε στην πολιτική της τεχνικής ποινής. Είναι ο πρώτος του πόντος στο παιχνίδι, οπότε το σκορ γίνεται 22-20 υπέρ των Καβαλίες. Και τώρα οι βολές από το φάουλ που κέρδισε ο Αποσκήτης. Μέσα η πρώτη, 23-20, μπροστά οι Καβαλίες. Δύο πόντια από τον Αποσκήτη στο παιχνίδι. Μέσα και η επόμενη, 3 πόντι του, 24-20, προς τέχα Βαλίας. Τα σούρμενα τώρα στην επίδεση με τον Ζαμπούλη. Ζησιμόπουλος ο Λεμονή, βρίσκει λίγο χώρο στο τάρι για 3, είναι άστοχος, μαζεύει ο Τσιόμος στο rebound και ο Παναγιώτης Αντωνόπουλος. Κατεβάζει την μπάλα. Του δίνει στην οδηγία όμως. Αποσκήτης στο πλάι των Τριανταφύλλου και τώρα Τσιόμος βγαίνει Αποσκήτης. Προσπίσει στο τάρι, ελεύθερο τελείω θα σκεφτεί. Μαζί με ο Λεμονής. Έχει τον ενθαρρυντικό. Τα τι πάσα
οποίο το πέτυχε ο Ζησιμόπουλος. 24-22 μείνουν τα Σούρμενα. Έχουμε και αλλαγές. Λογοθέτησα δίκτυό μου για τους Καβαλιές. Γύρισε ο Νάνος, βλέπουμε, με το 7 για τα Σούρμενα. Κάτσε στον πάγκο ο Ταξαρχόπουλος. Άστοχη βολή. Οπότε η επαναφορά για τους Καβαλιές. Παναγιώτης Αντωνόπουλος κατεβάζει την μπάλα. Υποπίεση του Ζαβούλη. Για τα φίλου κάτω γαλάτι. Κλείνεται. Ανάμεσα εδώ να έχει τα πάει εδώ τον Μαύρο ψηλά. Ο Μαύρος που παίρνει και την μπάλα και κερδίζει το φάουλ. Το βγάλε μια εξαιρετική αμυνά εδώ ο Μαύρος. Κάνω στον τρίτα φίλου. Οπότε κέρδισε και την κατοχή. Η Μπούλη στην επίθεση. Με τον Ζαμπούλη να επαναφέρει για το Λεμονί. Ο Λεμονής ο οποίος κατεβάζει το ράκι. Υποτιμήσει τον Παναγιώτα Αντωνόπουλου. Πάνε να περάσει από τα δεξιά, αλλαγή στα μαρκαρίσματα, μένει λίγο ελεύθερος, αλλά πέσει ο Ταρέ. Ενώ στο Μαύρο, πάει τόσο Καλάθι, γυρίζει με το αριστερό, πολύ ωραίο αυτό. Και Καλάθι από το Μαύρο, που φτάνει στους 4 πόντους. Τους οφάρισαν λοιπόν τα Σούρμενα, 24-24. Είμαστε στα μισά στη δεύτερη περίοδο. Λογοθέτης τώρα. Ενέα στον Αποσκήτη, που φέγει μας την μπάλα. Υπήρξε μια διακοπή, ένα time out έγινε γιατί ο Μαύρος δέχτηκε ένα χτύπημα λίγο πιο κάτω από το μάτι από ό,τι βλέπω. Του δώσαν στο τριγωγείο, είναι καλά το παιδί, εντάξει. Απλά πήγαμε λίγο έξω και τώρα έχουμε τρίποντο για τα Σούρμενα. Το βάλε ο Λεμονής, 27-24 μπροστά η Μπούλς. Με το Λεμονί να φτάνει στους 13 πόντους. Έχει κάνει εξαιρετικό παιχνίδι μέχρι στιγμής. Ο Αποσκήτης πάει κοντά στο καλάθι. Με ταμπλό είναι μέσα. Έμπειρος ο Αποσκήτης, πόσταρε, μεταλλεύει το μισμάτς με το ύψος του. 27-26, ο Αποσκήτης έχει 5 πόντους, μείωσαν οι Καβαλιές στον πόντο. Και τώρα ο Νάνος. Βγάζει στον Ζησιμόπουλο. Κανάνανος, ένα φλότερα στο σκι. Μπάλα βγαίνει εκτός. Είναι για τους Καβαλιές. Με το λογοθέτη να επαναφέρει στον Παναγιώτα Τονόπουλο. Αποσκήτης, θα καταλήξει το Λεμονί. Βγάζει το πλάι στον Τριανταφύλου. Σιαμίκρος, κοντά στο καλάθι. Γυρίζει αστοχή. Μάζεψε ο Νάνος. Και τώρα ο Ζαμπούλης έχει την μπάλα για τους Μπούλς. Κόβει ο Λεμονής, παίρνει την μπάλα μέσα στο γραφιστό. Βγαίνει τώρα προς τα έξω, του φεύγει η μπάλα, χτυπάει πάνω του. Για να δούμε τώρα τον Νάνο, κάνει το step back του στάρι για τρεις, άστοχος, μαζεύει από σκήτης. Θα δώσει στον Παναγιώτα Τονόπουλο, λογοθέτης, έξω στον Σιαμίτρο. Πάει να περάσει ένα σε δύο δύσκολη προσπάθεια, αλλά και η επαναφορά θα γίνει από το πλάι για τα Σούρμενα. Ο Ζαμπούλης επαναφέρει για το Λεμονί, ο κατεβάζει την μπάλα και η Μπούλς είναι στην επίθεση. Ο Λεμονής ο οποίος θα δώσει, αλλά έχουμε deflection από τον Λοκοθέτη, δεν πέρασε την μπάλα στον Καλαμπούκα. Ο Λεμονής τώρα επαναφέρει. Πάει προς τα μέσα ο Ζαμπούλης, ναι. Τώρα θα πάρει την μπάλα ο Ζαμπούλης στη γωνία, θα στάρει για τρεις. Αστοχή. Μαζί και ο Παναγιώτης Αντωνόπουλος. Για τους Καβαλιές. Τώρα θα δώσει τον Αποσκήτη, το σκέφτηκε αλλά δεν έμεινε τόσο ελεύθερος όσο θα γίνει για να στάρει. Και τα φίλε εξαιρετική assist. Goal foul, ο λογοθέτης είναι ο σκόρερ. 4 πόντα το λογοθέτη, που βάζει μπροστά τους Καβαλιές με 28-27. Καλά, πόλα! Πώς θα έχεις!
αλλαγές. Ο Σιαμίτρος βγαίνει, μία αλλαγή για τους Καβαλιέρες, στη θέση του ο Κορόμιλος. Τώρα στη γραμμή τον Βολό, ο Λογοθέτης. Είναι άστοχος, το ρουμάνο τελικά είναι από τον Ζαμπούλη. Τα σούρμενα είναι στην εκδίδεση. Βγαίνει ο Σιμόπουλος να δώσει ένα σκριν. Ο Ζαμπούλης θέλει να περάσει, αλλά ο Λογοθέτης προλαβαίνει με τη φλέξο και δεν αφήνει να πάει πάνω στον Καλαμπόκα. Παναφορά του Ζαμπούλη. Προσπίση του Λεμονή, βγάζει έξω ο Ζαμπούλη. Πάει προς τα μέσα. Ανάμεσα σε δύο δεν τα καταφέρνει. Μάζεσαι ο Παναγιώτης Αντωνόπουλος. Βρίσκει τον αποσκήτη στο good side. Αυτός τον Κορόμιλο παίρνει το σύντριο πόντων. Αστοχή, αποσκήτη στο επιθετικό rebound. Μια επίθεση για τους Καβαλιέρες. Παναγιώτης Αντωνόπουλος. Αποσκήτη στον Τριανταφύλλου. Λογοθέτης ελεύθερος, για τρεις. Αστοχή. Αλλά βγαίνει εκτός και τα σούρμενα είναι στην επίθεση τώρα. Θα επαναφέρει ο Νάνος. Αφήνει στον Ζαμπούλη. Πριν κατεβάζει την μπάλα. Βγαίνει ο Λεμονής από τα σκριν. Νάνος. Αλλαγή στα μαρκαρίσματα. Περνάει την μπάλα στον Καλαμπόκα. Το πλάι ο Λεμονής. Τρίποντο. Αστοχή. Το ρυμπάν τελικά είναι από τον Παναγιώτη Αντωνόπουλο. Πάσα βιασμό αλλά κλείνει ο Καλαμπόκα. Λεμονής μέχρι μέσα. Πολύ δύσκολο αυτό που βγήκε εκεί. Με το Eurostep. Μπάλα βγαίνει εκτός και έχουμε time out στο παιχνίδι. Επανέναρξη του αγώνα μετά το τέλος του time out. Στην επίθεση τα σούμενα με τον Ζαμπούλη να δίνει στον Νάνο. Λεμονή. Περνάει μπάλα στο γραφιστό τον Καλαμπόκα. Ανάμεσα σε δύο δύσκολη προσπάθεια στο χ. Τελικά η μπάλα βγαίνει. Όχι, δεν βγαίνει. Την κράτησε ο Λογοθέτης εντός παρκέ. Αποσκήτης τώρα αφήνει τον Παναγιώτα Αντωνόπουλο. Αλλά πηγαίνει στον Τσιόμο. Θέλει να πάει κοντά στο καλάθι και βήματα με τα οποία χρόνια ο ψηλός των Καβαλιέρες. Αλλαγή για τα σούρμενα. Αλλαγές μάλλον κάποτε Νάνο και Ζησιμόπουλο στον πάγκο. Α, τελικά έχουμε time out. Γυρίσαμε στο μάτς. Μετά το time out απομένουν 30 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Και ο Λεμονής είναι στην επίθεση για τα σούρμενα. Έβγαλε στον Ταξιαρχόπουλο, πέρασε τον Καλαμπόκα. Δεν τα κατάφερε την μπάλα. Ωστόσο έβγαλε ο Λάζαρης. 21 δευτερόλεπτα. Και την Καβαλή. Είναι στην επίθεση. Ο Ρόμιλος. Παναγιώτης Αντωνόπουλος και τώρα αποσκήτης. Θα πάρει το τρίποντο. Αστοχή. Λοιπόν ότι είναι Ταξιαρχόπουλο, για να δούμε, Λεμονής, Καλαμπόκα, κοντά στο καλάθι. Τάπα από τον Σιαμίτρο όμως, ψηλά. Γραμμή. Έχει πατήσει γραμμή. 3 δέκατα έχουν μείνει για το τέλος του πρώτου χρόνου. Για να δούμε αν προλαβαίνει με να κάνουν κάτι. Τα σούρμενα σε αυτό το πολύ δυσκολογικό διάστημα. 3 δέκατα. Με τη μία τρίποντο δεν ήταν εύστοχο. Από τον Ζαμπούλη, συγγνώμη. Τέλος πρώτη χρόνου λοιπόν, 28-27 προηγούνται οι Καβαλιέρες. Λοιπόν, ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο. Πίεσαν στην επαναφορά τα σούρμενα και έτσι έγινε λάθος στους Καβαλιέρες. Ο Λεμονής τώρα αφήνει τον Ζαμπούλη, ο οποίος έχει την μπάλα για τους Bulls. Βγαίνει από τα σκρίν και σουτάρει για τρεις. Είναι έξω ο Ταξιαρχόπουλος, πρώτη του τρεις πόντου στο παιχνίδι. Προβάδισμα για τα σούρμενα, 30-28. Τώρα η Καβαλή στην επίθεση με τον Παναγιώτα Αντωνόπουλο. Πάμε μέχρι μέσα.
φάουλ που ήταν ο Ζαμπούλης. Η παναφορά θα γίνει από τον Τσόμο, από την baseline. Βγαίνει ο Παναγιώτης Αντωνόπουλος, γίνει στον Τσόμο. Του θέλει να ποστάρει. Τη φλέξει εκεί. Παναγιώτης Αντωνόπουλος, στάρει για τρεις. Εκεί. Το rebound είναι από τον Μαύρο. Που έχει γυρίσει το μάτι. Λεμονής τρέχει. Θέλει να πιάσει τον ύπνο του αντιπάλου του, τον ενθουσιασμό. Δεν τα καταφέρει όμως με τον αριστερό layup. Μάζεψε ο Σταύρος Αντωνόπουλος. Πάμε μέχρι μέσα. Είναι στο πλάι. Αποσκήτης ελεύθερος. Στάρει για τρεις. Μέσα. Από τον Αποσκήτη που δίνει προβάδισμα στους Cavaliers. Με 31-30. Αποσκήτης ο οποίος έχει 8 πόντους πλέον. Στεμπά και Ζαμπούλη για τον Ζαμπούλη άστοχο. Rebound και κερδισμένο φαουλ. Από τη μεριά των Cavaliers. Ο Σταύρος Αντωνόπουλος επαναφέρει για τον Αποσκήτη. Αποσκήτης μένει λίγο ελεύθερος. Παίρνει το τρίποντο μέσα και αυτό. Ο Αποσκήτης αρχίζει και δεσένεται για τα καλά πλέον από την περιφέρεια. 34-30 το προβάδισμα για τους Cavaliers, 11 πόντοι του Αποσκήτη. Τώρα θα στείλουμε ένα. Στην επίθεση, Ταξιαρχόπουλος, μένει ελεύθερος, κουτάρει για τρεις. Δεν τα καταφέρει αυτή τη φορά, μαζί του Παναγιώτης Αντωνόπουλος. Βρίσκει τον Αποσκήτη. Τριανταφύλλου. Πάσα στο πλάι στον Σταύρο Αντωνόπουλο και τώρα Τριανταφύλλου. Πηγαίνει κοντά στο καλάθι, αστοχή με το αριστερό, το ρημάδι είναι τελικά το λεμονί που τρέχει στον ενθουσιασμό. Φάουλ κερδισμένο από τον Παναγιώτη Αντωνόπουλο. Λάζαρης δίνει στον Ζαμπούλη. Ο Ζαμπούλης περνάει στο πλάι, γίνει ελεύθερος τελείως ο Λάζαρης, θα πάρει το τρίποντο. Άστοχο στο εξωτερικό ρημάνο τον Μαύρο, αστοχή. Μαζί ο Τσιόμος. Εδώ ο Παναγιώτης Αντωνόπουλος στην αποσκήτη. Όμως είναι κλέψιμο. Ο Ζαμπούλης δίνει στον Λάζαρη, αστοχή. Ο Λάζαρης που φτάνει στους 4 πόντους, 34-32, μείωσαν τα τρίποντα. Παναγιώτης Αντωνόπουλος τώρα. Δίνει στον Τριανταφύλλου. Κοντά στο καλάθι όμως και δίνει φάουλ από τον Λάζαρη. Θα πάει στη γραμμή τον βολόν. Ο Τσιόμος. Αστοχή την πρώτη βολή. Έχει δικαίωμα για μένα ακόμα. Αστοχή. Αυτό στη δεύτερη ο Τριανταφύλλου είναι εκεί, παίρνει το rebound. Μια επίθεση για τους Cavaliers. Τριανταφύλλου. Μέχρι μέσα αστοχή. Βάζει σύκος ο Ζαμπούλης τελικά. Για τα σούρμενα. Ζαμπούλης. Δίνει στο Ταξιαρχόπουλο προσποίηση. Πάει μέχρι μέσα στο πλάι, σπάει την μπάλα. Τρίποντο Ζαμπούλη. Άστοχο. Εξαιρετικό rebound ο Λεμονής. Ζαμπούλης τώρα. Βελιών σιγά σιγά επίσης, παίρνει το σκρίνι στα σουτάρι για τρεις. Αστοχή. Μαζί με Αποσκήτης. Και στην επίθεση οι Cavaliers. Με τον Παναγιώτη Αντωνόπουλο. Πάει να περάσει από το σκρίνι του Τσιόμου. Πάει να βάλει το καιρό. Τελικά ο Τσιόμος κέρδισε το φάουλ. Θα πάει στη γραμμή των βολών. Πάρα το Ζαμπούλη. Ο Ζαμπούλης έκανε 3 φάουλ τώρα. Θα καθίσει στον πάγκο. Μετά τις βολές. Από τις 5 έχει σηκωθεί να πάρει τη θέση του ο Μερτής. Εν τω μεταξύ ο Τσιόμος αστόχησε στην πρώτη βολή. Αστοχή και στη δεύτερη, αλλά όλοι και φέτος στην πρώτη βολή. Μια επίθεση για τους Cavaliers. Παναγιώτης Αντωνόπουλος. Στον Αποσκήτη.
πλάι μπάλα στον τριανταφύλλο, πέρα στον Τσιόμο, ποστάρει με το δεξί με ταυλό αυτό έξω. Ζαβούλης. Έχουμε εξαιρετικό φάουλ, με το οποίο χρεώθηκε ο Ζαβούλης. Του θα καθίσει τον πάγκο, έκανε μάλιστα και τέταρτο φάουλ. Ο Μαρτής, στη θέση του. Επαναφορά από το λογοθέτη για τους χαβαλίες. Ενώ έχει γυρίσει ο λογοθέτης, όπως είδαμε, ναι, αντί του Τσιόμπου για τους χαβαλίες. Αλλά πήγε στο πλάι, στο τριών πόντων από τον Αποσκήτη, μέσα και αυτό. Ο Αποσκήτης βάζει τρίτο τρίποντο. Στο παιχνίδι έχει 14 πόντους. Και το σκορ γίνεται 37-32 υπέρ των χαβαλίες. Λεμονής. Κλείνει τα πόδια. Βγάζει τον Λάζαρη. Θα πάρει το τρίποντο. Αστοχή. Το λιμάνι είναι ο Γεβάλι λογοθέτης. Προσπάθησε να κάνει την μπάλα, δεν τα κατάφερε. Οπότε οι Bulls έχουν την επαναφορά με τον Μερτή. Ο Λάζαρης παίρνει την μπάλα και αφήνει στο Λεμονή. Ποιος κατεβάζει. Αλλαγή στα Μαργαλιώτα, πάει προς τα μέσα, περνάει στον Μαύρο, ανάμεσα σε δύο αστοχή, τρικόντων το ίδιος, του κλείβει από σκήτης. Πολύ καλά μια δασκοβαλή, πάσα μια δύο, μάλιστα στο λογοθέτη, τελικά κλείβει ο Λάζαρης. Ο Λάζαρης ο οποίος είναι στο Λεμονή. Λεμονής θα κάνει το βήμα το πλαϊνό, σιτάρι γιατί με τα μπλό αυτό έξω. Παναγιώτης ο Ρενόπουλος μάζεψε. Τρέχει τώρα για τους χαβαλίες, θα πει στο λογοθέτη. Βούλτσα έχει τον Σταύρο Αντωνόπουλο για τρεις, είναι άστοχος. Το ριμπάουντ είναι από τον Μαύρο. Για τα στούμενα. Και κατεβάζω ο Ταξιαρχόπουλος. Ο Μερτής παίρνει την μπάλα. Σκρίνει αλλαγή στα μαρκαρίσματα, πάει προς τα μέσα μαρκής ανάμεσα σε δύο. Τελικά έχουμε κλέψιμο από τον Αποσκήτη. Πολύ εμπειρός. Παναγιώτης Αντωνόπουλος στον τριανταφύλλου. Δεν βρίσκει διάδρομο για να πάει μέχρι μέσα. Γυρίζει την μπάλα χαβαλία. Τελικά τριανταφύλλου. Κλείνεται από σκήτης. Τριανταφύλλου. Γυρίζει ανάμεσα σε δύο. Στο πλάι Σταύρος Αντωνόπουλος γιατί έλυγε επίθεση. Αυτό έχισε. Στο τρίποντο μάζεψε ο Ταξιαρχόπουλος. Νέα επίθεση για τα στρούμενα τώρα. Ο Λεμονής. Έλα πέρα στο Μαύρο, κοντά στο καλάθι και έχουμε φάουλ με το οποίο χρειάζεται ο λογοθέτης. Ο Σιαμίτρος επιστρέφει για τους Καβαλιέρες. Κάθεται στον πάγκο του Τριανταφύλλου. Λεμονής. Κλείσει και για τον Παναγιώτα τον Όπουλο. Γίνει άμυνα και σχολή. Πιέζει ο Λεμονής αλλά δεν έκλειψε την μπάλα. Τώρα είναι ο Αποσκήτης ξανά για τρεις. Και αυτό μέσα από τον Αποσκήτη που είναι on fire. 40-32 μπροστά οι Καβαλίες. Τον Αποσκήτη να έχει 17 πόντους και θα είναι μάτσο παιχνίδι. Ξεκινάει λοιπόν και πάλι το παιχνίδι με τα στρούμενα να έχουν επίδεση. Ο Λεμονής έχει την μπάλα και περιμένει κάποια κίνηση, αλλαγή στα μαρκαρίσματα. Θα πάρει το τρίποντο που την πήρε στο Σταύρο Αντωνόπουλο, είναι άστοχο, μαζί με αποσκήτης. Οι Χαβαλές έχουν δυναμώσει πάρα πολύ την άμυνα τους. Είναι εμφανές αυτό. Είναι περίπου 4 λεπτά που δεν έχουν τρίποντο. Ο λογοθέτης τώρα πάει να περάσει να πάσα στο γραφείο, αλλά κλέψουμε από τον Ταξιαρχόπουλο. Λεμονής. Σταματάει και σουτάρει για τρεις. Αστοχή. Το rebound είναι από τον Παναγιώτα Αντωνόπουλο. Και οι Καβαλιέρες είναι στην επίθεση του Αποσκήτη. Σταματάει και τελικά δίνει το πλάι. Ελεύθερος Σταύρος Αντωνόπουλος. Δεν το κάνει όμως. Οργανωμένη επίθεση για τους Καβαλιέρες. Και αμήτρος. Πάει να παίξει πλάτη.
βγάζει στις 45 μοίρες για τρεις σωστά από τον όπλο στοχή. Όμως ο Χαμίκος πρόχνει την μπάλα στον αποχείτη και φυσικό rebound για τους Καβαλιέρες. Παναγιώτης Αντωνόπουλος. Αποχείτης πάει κοντά στο καλάθι, δίνει στο Σιαμίτρο, κουτάρει αστοχή για την ηλιοκίδευση. Το πήρε λίγο γρήγορα, τώρα λεμονής για τα σούρμανα. Ψάχνουν να σκοράρουν ύστερα από 5 λεπτά. Ο Λεμονής περνάει στον Μαύρο αλλά φεύγει η μπάλα. Φάνηκε ότι δεν το περίμενε. Νομίζω θα σηκωθεί ο Λεμονής. Αλλαγές Λάζαρης στον Πάγκο και ο Ταξιαρχόπουλος. Επέστρεψαν ο Καλαμπόκας και ο Νάνος για τα προηγούμενα. Παναγιώτης Αντωνόπουλος τώρα. Από σκίτς παίρνει την μπάλα. Ο Ρόμιλος για το Σιαμίτρο. Κουτάρει για τρεις ο Παναγιώτης Αντωνόπουλος. Μέσα είναι. Έχουν πάρει τα πάνω τους οι Καβαλιέρες. Έχουν βρει ρυθμό. Πολύ και η ομάδα δεν το συζητάμε. Πέρυσι έπαιξε τελικούς στον Άτλα και στο κύπελο και στο πρωτάθλημα. Και τις δύο φορές έχασε από τους Σάντλ Ντρου. Αλλά βέβαια δεν παράγουν πάρα πολύ πριν την ομάδα. Το σκορ έχει γίνει πλέον 43-32 υπέρ των Χαβαλίες. Εδώ είχαμε και παράβαση βημάτων, οπότε οι Χαβαλίες ξανά στην επίθεση. Ενώ τώρα, μόλις τώρα μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Παναγιώτης Αντωνόπουλος. Αφήνει μπάλα με το ταβλό, καλάθι, μετά η πόντη του. 45-32, στο σύν 13 οι Χαβαλίες. Μαύρος για τον Νάνο. Αυτή την μπάλα με τα πλούτα λάθη, σε ένα χώρα. 45-34, μείωσαν οι κατσούρμενες. Άμεσα πάντως όμως από τον αποσκήτη, ήταν στο 9 πόντους, 47-34, στο σύν 13 ξανά, οι Χαβαλίες. 15 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Λεμονής τώρα, από τα αριστερά. Παίρνει το σκριν. 5 δευτερόλεπτα. Ερτής. Λίγη, για να δούμε τι θα κάνει. Προσπάθησε πολύ δύσκολη προσπάθεια. Στόχησε. Τέλος τρίτης περίοδου. Οι Χαβαλίες είναι μπροστά με 47-34. Μόλις ξεκινάει η τέταρτη περίοδος. Τα σούρμενα θα προσπαθήσουν να μειώσουν εδώ. Δεν θα καταφέρουν να παίρνουν καλάθι, αλλά πήρε το φαλό ο Ταξιαρχόπουλος. Θα πάει στη γραμμή των βολών. Πρώτη βολή λοιπόν από τον Ταξιαρχόπουλο. Είναι μέσα. 4 υπόλοιποι. 47-35 μειώνουν τα σούρμενα. Οι Bulls δηλαδή. Και τώρα θα μιλήσουν 47-36. Ο Ταξιαρχόπουλος κάνει 5 πόντες. Θα βάλει τώρα με τον Σταύρο Αντωνόπουλο. Λογοθέτη. Περνάει στο Σιαμίτρο όμως. Λάθος κάνει, έκλεψε ο Ζαμπούλης. Ταξιαρχόπουλος στον εμφυλιασμό, πάσα στον Ζαμπούλη αλλά πρόλαβε ο Σταύρος Αντωνόπουλος και βάζει μπάλα εκτός. Και έχουμε time out στο παιχνίδι. Ξεκίνημα λοιπόν και πάλι στο παιχνίδι, αφού ολοκληρώθηκε το time out. Τα σούρμενα είναι στην επίθεση με τον Λεμονή. Ταξιαρχόπουλος από 45 μέρες για 3. Μέσα. Ο οποίος έχει 8 πόντους. 47-39 μείωσαν στους 8 τα σούρμενα. Προσπαθούν να γυρίσουν το μάτι. Σιαμίτρος εδώ γυρίζει και καλά, έχει πάρα πολύ ευθύνηση. Ο Σιαμίτρος έχει 4 πόντους. Και ξανά στο σύν 10 οι Χαβαλίες. Σε διευθυντήρια δηλαδή διαφορά.
Γαμπούλης πάει την μπάλα στο πλάι, τρίποντο, στον Ταξιαρχόπουλα τώρα είναι άσκοπο, μαζί με ο λογοθέτης. Και δίνει στον Παναγιώτα τον Όπουλο, αυτός στο Θεαμήτρο, προσποιείται. Βγάζει στον Παναγιώτα τον Όπουλο. Θεαμήτρο, σωστά για τρεις. Αστοχή, ο λογοθέτης παίρνει τον rebound. Γυρίζει ο Σιαμίτρος, αστοχή με τα μπλε, μάζεψε ο Ζαβούλης. Λεμονής προσφύση, μετά την μπάλα. Το κλείνουμε δύο εκεί και έχουμε το reflection τελικά φλέψιμο. Παναγιώτης Αντωνόπουλος, ο Σιαμίτρος, γυρίζεται από δύο, κρατάει την μπάλα όμως με πολύ ωραία ενέργεια ο Σιαμίτρος. Ωράρι, κάνει τις 6 πόντους, 51-39. Οι Καβαλίες στο συν 12. Λεμονής γυρίζει αστοχή. Μάζεψε ο Παναγιώτης Αντωνόπουλος. Πάσα την αριθμή στο λογοθέτη. Θα την κρατήσει. Και Αμήτρος. Είχαμε παρέμβαση από τον Άνω, όμως η μπάλα βγαίνει εκτός για τους Καβαλίες. Ο Σταύρος Αντωνόπουλος θα επαναφέρει από την baseline. Δίνει στο λογοθέτη. Πάει κοντά στο καλάθι, goal foul με το αριστερό. Άφησε την πάρα λογοθέτη. Ο οποίος φτάνει στους 6 πόντους. 53-39. Μπροστά οι Καβαλίες. Άστοχη βολή. Βιάστηκε να μπει ο Κορόμιλος από την Ιδρα, οπότε δεν συνεχίζει τη φάση, παράβαση και οι Bulls είναι στην επίθεση. Ζαμπούλης τώρα. Το screen από τον Λεμονή. Δεύτερο φάτο του Λεμονή. Οι Καβαλίες που αναφέρουν. Ο Παναγιώτης Αντωνόπουλος είναι την μπάλα. Τι γίνεται και τα πηγή με εδώ. Δεν θα μην το προθέτει. Ο Ρόμιλος. Φάουλ του Λεμονή. Το τρίτο του φάουλ. Ο Ρόμιλος. Ξεχασμένος ο κ. Σταύρος Αντωνόπουλος, θα στόχισε την πρώτη τον ίδιο ξανά στο χώρο. Μάζει στον Νάνο. Το δίνουμε εκεί δύο και το deflection θα... Δεν θα έχουμε κλείσιμο. Κράτησε τα χαιρεγόντες, αλλά όχι, ήταν λάθος στην πρώτη πίσω. Οπότε, η παράβαση δίνει την πάταση στους Καβαλίες. Ο Λεμονής κάπου στον πάγκο, περνάει ο Μερτής για τα Σούρμενα. Παναγιώτης Αντωνόπουλος από την πίεση του Ζαβούλη. Λογοθέτης, περνάει στον Σιαμίτρο, ξανά στο λογοθέτη. Πάει κοντά στο καλάθι, δίνει το σλάι. Έχουμε όμως λήξη επίδεσης, δεν το έχουν καταλάβει οι Καβαλίες. Ο Μερτής επαναφέρει για τον Ζαβούλη. Μερτής. Δεν πέρασε καλά. Το δυσκαλώ στην πλέξη του λογοθέτη και κλέβει ο Ρόμιλος. Αφήνει τον Παναγιώτα τον Όπουλο. Πάσα το λογοθέτη. Αυτός με τη μία ήθελε να βρει το Σιαμίτρο. Ο Μαύρος δεν κατάφερε να κρατήσει την παλιά του παρκέ. Έσουσε πάντως τη φάση. Καβαλίες, έχουμε time-out τελικά. Τέλειος time-out, ξεκινάει το μάτι με τους Καβαλίες σαν στην επίθεση. Ο Αποσκήτης με τη μία βγαίνει να παιχνίδι και σουτάρει, jump shoot. Ο Αποσκήτης που βέβαια είναι πολύ μεγάλος σουτέρ, δεν το συζητάμε. 21 πόντι του, 55-39, οι Καβαλίες στο συν 16.
ο Νάνος τώρα. Πάει κοντά στο καλάθι, Λότερα στο Χ. Μάζεψε ο Σιαμίτρος. Από Σκήτης και Παναγιώτης Αντωνόπουλος. Σπάνε το πρέσιν στο σύγχρεμα η Χαβαλίρ. Από Σκήτης προσπίθηκε. Κι όμως, ήταν από Σκήτης. Τα σύπασα δεν πέρασε τον Παναγιώτη Αντωνόπουλο. Κλέψιμο από τους Μπουλς. Δεν έχει ο Μερτής στον διάρκο. Ο Νάνος δίνει στον Ταξιακόπουλο που είχε χώρο να σπάρει. Τελικά, στην πάσα, εδώ έχουμε κερδισμένο φάουλ. Το πήρε ο Μαύρος, φάουλ του Τσιόμου. Επαναφορά για τα σούρμενα από τον Άνο. Πολύ ωραία έκοψε και πέτυχε το καλάθι ο Ζαμπούλης που έχει 6 πόντους. 55-41 μείωσαν τα σούρμενα. Ο Ρόμιλος πάει μέχρι μεσανάποδο, λέει αυτό δεν τα καταφέρνει. Παίρνει το ίδιο θετικό rebound. Νέα επίθεση για τους Καβαλίες. Τρίποντα από τον Αποσκήτη. Άστοχος, το δικό πάνω στα μέτρος. Παναγιώτης Αντωνόπουλος στον Αποσκήτη, προσποίηση. Για το στα μέτρο πάσα όμως deflection. Μερτής και εδώ παραλίγο το φλέξιμο, τελικά κρατάει ο Μαύρος. Είναι στον Νάνο. Ελεύθερος 45 μέρες στο Αξιαρχόπουλος, δεν σωτάει τελικά. Weak side στο Ζαμπούλη, Νάνος για 3. Αποχή, το δικό πάνω από τον ίδιο. Ξανά με ταμπλό στο Χ, Μαύρος, ούτε τώρα, μάχη. Νάνος με ταμπλό, το τέλος φοράει τα σύμμενα, ήταν από πολλές προσπάθειες. Με τα επιθετικά ρεμπάνω του πήρανε, 55-43, μείωσαν τα σύμμενα. Σε επική πίεση κρατάνε οι καβαλιές. Από Σκήτης, περνάει στον Τσιόμο. Βγάζει στον Σιαμίτρο, προσποίηση. Μέχρι μέσα, εκπληκτικό φαουλ που έκανε ο Σιαμίτρος όπως θέλει τώρα. Αλλαγή ο Σταύρος Αντωνόπουλος αντί του Κορόμιλου και αντί του Σιαμίτρου, ο Τριανταφύλλου. Δύο αλλαγές λοιπόν για τους Καβαλιέρες. Και τώρα ο Μερτής αφήνει στον Ζαμπούλη. Έχουμε εμείς αντιστοιχεία 4 λεπτά του αγώνα. Γίνεται τα σκριν. Ο Νάνος αλλάζει το Ζαμπούλη, παίρνει τον Τζάνο Σουτ με καβίλι. Δεν τα καταφέρνει όμως, Αποσκήτης μάζει το rebound. Και τώρα ο Παναγιώτης Αντωνόπουλος ξανά στον Αποσκήτη. Περνάει στον Τσιόμο και απολύτως ο Παναγιώτης Αντωνόπουλος. Σταύρος Αντωνόπουλος, Αποσκήτης, Τρενταφύλλου. Γυρίζει την μπάλα από τη συγκρεμία Καβαλίες, πάρα πολύ εμπειρή ομάδα, δεν το συζητάμε. Από Σκήτης και αυτό μέσα. Αυτό όμως, από ό,τι βλέπω, χρεώθηκε με δίποτο, άρα πατούσε από Σκήτης, που έχει πάντως σε κάθε περίπτωση 23 πόντους. Άστοχος ο Μερτής εδώ. Το σκορ γίνει 57-43 λίγο για τους Καβαλίες. Δεν βγαίνει εδώ ο φυλασμός, κρατάνε την μπάλα, δεν κάνουν διασκευήνωση, παρόλο που μπορούσαν οι Καβαλίες. Γυρίζουν την μπάλα απομονωτικά. Τριανταφύλλου, περνάει στον Τσιόμο, φάουλ του Μαύρου. Αλλαγής για τα σούρμενα. Λάζαρης και Ζησιμόπουλος έχουν μπει. Στον πάγκο ο Ταξιαρχόπουλος και ο Νάνος. Όμως είναι 6 παίκτες μετά η Bulls, άρα κάποιος στον πάγκο και ο Μερτής. Έχει επιθέτει και ο Λεμονής λοιπόν. Οι τρεις αλλαγές άρα. Οι Καβαλίες τώρα. Το Σταύρο Αντωνόπουλο θα αφήσουν από σκήτη, κλέβει όμως. Έκλειψε ο Ζημόπουλος, αλλά χρεώθηκε με τεχνική ποινή. Πέμπτο φάουλ μάλιστα του Ζαμπούλη. Του είσαι κάποιος στον πάγκο αναγκαστικά. Γυρίζει ο Μερτής.
Άστοχη η βολή του Αποσκήτη. Παναφορά τον Μερτή τώρα για τους Bulls. Το Ζησιμόπουλο στο λεμονί. Παινιά στο Μαύρο. Τελικά η μπάλα ξαναφέρνει στο Μαύρο. Ανάμεσα σε δύο δύσκολες προσπάθειες και κερδίζει το φόλ. Θα πάει στην γραμμή του βολού. Ο Κορόμιλος ξανά στο μάτι για τους Καβαλίες, κάθεται στον πάγκο ο Παναγιώτης Αντωνόπουλος. Τώρα θα εκτελήσει τις δύο βολές. Ο Μαύρος. Μέσα από την βολή με την αναπήδηση. Ο Μαύρος έχει 5 πόντους. 57-44 μείωσαν. Πεθυνάζουν τον Κορόμιλο, αφού είπα να βάλετε τα στοχή. Λάζανε για τον Λεμονή. Σουτάρι για τρεις, αστοχή, μαζί με 30 φίλους. Έγινε double team εκεί, φάλα τον Λάζανε. Θα πάει στη γραμμή των βολών. Ο Τριανταφύλλου συμπληρώνει με τα ομαδικά. Πρώτη βολή είναι μέσα από τον Τριανταφύλλου που έχει 7 πόντους. 58-44. Υπέρ των Καβαλιέρες, αυτό και στη δεύτερη. Λάζαρης τώρα. Υπήρξε μια μικρή ένταση, τώρα συνεχίζει το παιχνίδι με βολή. Για τα Σούρμενα, ο Ταξιαρχόπουλος ευτοχή. Στην πρώτη βολή φτάνει στους 9 πόντους, 58-45 μείωσαν οι Bulls. Και τώρα 58-46, ο Ταξιαρχόπουλος 10 πόντους. Φίλες στον Κορόμιλο, Νταμπιθίν. Λάβος πάσα, κλέβει το Ταξιαρχόπουλο. Έχει τον διαρκό, πάει με την μέσα. Κερδίζει το φάουλ, θα πάει στη γραμμή των βολών. Ταξιαρχόπουλος αστοχή αυτή τη φορά. Έχει μία ευκαιρία ακόμα, την γραμμή των βολών. Μέσα η βολή, 58-47. Μείωσαν τα Σούρμενα. Τα Ταξιαρχόπουλος φτάνει στους 11 πόντους. Σε αμύτωρος για τον Αποσκήτη. Παναγιώτης Αντωνόπουλος, ξανά στον Αποσκήτη. Προσποιείται. Εκτός ισορροπίας σουτάρει για δύο μέσα, ο Αποσκήτης φτάνει στους 25 πόντους. 60-47 οι Καβαλίες μπροστά. Μαύρος, deflection αλλά κρατάει ο Μαύρος, το χ μαζεύει ο Σιαμίτρος. Βλέψιμο τελικά για τα Σούρμενα, άστοχο το σύντρο του Ταξιαρχόπουλου και τώρα ο Σταύρος Αντωνόπουλος. Αφήνει στον Παναγιώτη Αντωνόπουλο. Έχουν πει στο τελευταίο λεπτό πλέον του αγώνα. Θα πάρει το τρίπο το Παναγιώτης Αντωνόπουλος, είναι άστοχος. Μάζεψε ο Λάζαρης. Λεμονής στον εφιασμό, καλάθι. Με το δεξί λιάπ φτάνει στους 15 πόντους ο Λεμονής. 60-49 μείωσαν τα Σούρμενα. Αποσκήτης για τον Παναγιώτη Αντωνόπουλο. Του φεύγει η μπάλα.
βγαίνει εκτός 32 δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος του παιχνιδιού. Να σούρουμε να συνεπλύνει το λεμονί. Μερτής. Πάμε και μέσα. Σκαστή πάσα τον Μαύρο. Από κοντά στο χ. Μαζεύει από σκήτη. Πάσα Αυγιανού στον Ρόμιλο. Ο Ρόμιλο θα πετύχει το καλάθι. 5 πόντι του. 62-49. Προσθέτει Καβαλιέρς. Και τα σούρμα δεν θα κάνουν επίθεση. Έχουμε λοιπόν τελικό αποτέλεσμα. 62-49 θα κερδίσουν οι Cavaliers. Θα πάρουν την πρόκληση για τον τρίτο γύρο του Atlas Cup. Θα παίξουν δηλαδή στους 32. Το παιχνίδι αυτό ήταν για το δεύτερο γύρο, για τους 64 του θεσμού. Έγινε εδώ στο κλειστό Γεώργιος Μελισσινός της Κεσαριανής. Αυτά από εμάς. Καλώς το βράδυ.